Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε στη σημερινή μα συζήτηση ότι την τελευταία δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε στη Βουλγαρία για το κλείσιμο των τεσσάρων μονάδων του Κοζλοντούι 550 εκατομμύρια ευρώ. Δίνει τώρα άλλα 300 εκατομμύρια, σύνολο 850 εκατομμύρια, χωρί να υπολογίσουμε τα τεράστια ποσά τα οποία έχουν δοθεί για επιδιορθώσει και αύξηση τη ασφάλειά του. Δηλαδή το πυρηνικό αυτό συγκρότημα το έχουμε πληρώσει περίπου χρυσό, και για κάποιους ήταν και χρυσοφόρα για Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή συνεχίζει την έμεση χρηματοδότηση του πυρηνικού λόμπι. Εμείς ζητούμε να μην γίνουν άλλα παζάρια με τη βουλγαρική κυβέρνηση. Το Κοινοβούλιο μαζί με την Επιτροπή να διασφαλίσουν την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και να τη θεωρήσουν μέρος του προγράμματο απόσυρση. Ω πράσινοι ζητάμε. Το υπόλοιπο 40 των 300 εκατομμυρίων ευρώ του προγράμματο για την απόσυρση των πυρηνικών αντιδραστήρων να διοχετευτεί από τη βουλγαρική κυβέρνηση στη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και όχι στην ανάπτυξη περιβαλλοντοκτόνων μονάδων παραγωγή ενέργεια από ουράνιο και άνθρακα. Βέβαια, ελπίζω όσοι σκέφτονται την ενίσχυση με νέε κατασκευέ του πυρηνικού λόμπι να πήραν ένα μάθημα από την πρόσφατη συμφωνία τη Τουρκία με τη Ρωσία για κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στο Άκου. Μια σεισμογική όπου το αντιπυρηνικό Ya,